αυτό είναι ένα δίλημα το οποίο μάλιστα κάναμε και σε όλα τα παιχνίδια μας. Αυτή η αλλαγή προέβη και καταφέραμε να προηγηθούμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια είτε στα Χανιά, είτε στο Αίγιο, είτε και σήμερα. Σίγουρα ο Ανδρέας έχει συνηθίσει να παίζει ως επιθετικός χαφ στο κεντρικό άξονα, δεν έχει συνηθίσει τη θέση του ακραίου. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη λίγο να μας βοηθήσει σε όλες τις θέσεις, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει ποιότητα και έχει, θα έλεγα, είναι ένας ξεχωριστός παίκτης, βαρώνει την παιδική μας ομάδα. Από εκεί και πέρα, το να παίζει με δύο κεντρικούς επιθετικούς και να έχει και έναν επιθετικό χαφ, θα έλεγα ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσει τελείως το σχηματισμό σου. Πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο την δεδομένη στιγμή. Άρα, προσπαθούμε και μέσα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, είτε να κάνουμε προπόνηση με ένα κεντρικό επιθετικό, λεγόμενο σύντροφο για να γίνω πιο απλός και κατανοητός στον κόσμο, είτε με δύο. Αυτό βέβαια, όπως σας είπα, στις τέσσερις δεν λειτουργήσε υπό την έννοια έτυχε σε εκείνο το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο για 15 λεπτά να χάσουμε την αγωνιστική μας πειθαρχία και τα πράγματα δεν κύλησαν τόσο καλά. Βέβαια, θα δούμε ότι μετά το 70 πάλι η ομάδα είχε την υπεροχή, άσκησε πίεση, δεν κατάφερε όμως να πετύχει γκολ. Είναι μια ιδιαιτερότητα και μια δυσκολία που αντιμετωπίζει η ομάδα μας, αλλά την δεδομένη στιγμή δεν έχουμε πολλά περιθώρια, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά το σχηματισμό μας. Είναι τέτοια χρονική στιγμή που θα πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτές τις λύσεις. Κότς, έρχεται μια τριάδα δύσκολων αγώνων. Θεωρητικά δύσκολα γιατί όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, όπως ξέρουμε. Στον πρώτο γύρο η ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι που το τον είχε εντός έδρας. Στο δεύτερο γύρο με τα Τρίκαλα γνώρισε την ΙΤΑ. Τι παραπάνω πρέπει να έχει η ομάδα τώρα για αυτά τα τρία δύσκολα παιχνίδια. Τα δύσκολα. Η ομάδα, κατά την προσωπική μου άποψη, έχει σταθερότητα και έχει παρουσιάσει αγωνιστική βελτίωση. Αυτά τα παιχνίδια πλέον, επειδή είναι παιχνίδια καθοριστικά, η δυναμική των αντιπάλων είναι διαφορετική. Θα έλεγα ότι θα πρέπει και σε αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια, αρχίζουμε μέσα από το Σάββατο, να βρεθεί η ομάδα στην ιδανικότερη της κατάσταση. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Εκείνο που θα λέω εγώ είναι ότι τουλάχιστον η παρουσία μας, αν είναι ικανοποιητική, έτσι όπως αρμόζει στην Άρη, με αυτούς τους παίκτες που έχει, νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Δεν μπορείς να προεξοφλήσεις το αποτέλεσμα των παιχνιδιών. Είναι ανοιχτά όλα τα αποτελέσματα σε τέτοια παιχνίδια. Σίγουρα μέσα στην έδρα μας, έχοντας αργότερα τη Λαμία και των Απόλλων, έχουν μια διαφορετική δυναμική. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά λίγο στην άκρη, θα πρέπει να δούμε το παιχνίδι με τον Όφη. Και Όφη από την πλευρά του, είναι δεδομένο ότι θα στοχεύσει στην νίκη. Εξάλλου όλα τα παιχνίδια, όπως είδατε και με τον Απόλλων Αθηνών και με τη Λαμία, είχε καλή παρουσία. Απλώς δεν κατάφερε ως αποτέλεσμα να φτάσει στην νίκη. Το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω ο καλύτερος να κερδίσει. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να πιεστούμε ακόμα περισσότερο, να ξεπεράσουμε να δούμε περισσότερο τους εαυτούς μας. Διότι πλέον αυτά τα παιχνίδια, όπως είπα, θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη, τη δεύτερη και την εύστοχη παρατήρηση που μας έκανε. Και η τρίτη θέση ίσως να είναι και αυτή η υπονομιούχη. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα δείτε ότι στη διάρκεια των αγώνων, των προσεχών αγώνων, θα γίνουν πιστεύω να καταθράξει το βαθμολογικό πείραμα.